Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στον Εύρο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, μέσα σε ένα 24ωρο και πιο συγκεκριμένα την ημέρα Πέμπτη, προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα πάνω από 1.500 μετανάστες. Εξήγησε πως οι διακινητές προσπαθούν ιδίως το καλοκαίρι που τα νερά του ποταμού Εύρου πέφτουν να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε νησίδες. Οι Τούρκοι πολίτες πρέπει να πάνε στο

στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία στο Αιγαίο, ναι. στις θάλασσές μας. Τους σπρώχνει τους προωθεί βιέως συνήθως προς τη χώρα μας. Μάλιστα. Και επειδή θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένο στο φαινόμενο αυτό που πήρε μαζική και οργανωμένη έκταση τον Μάρτιο του 2020, εδώ από αυτήν την εκπομπή έχουμε προειδοποιήσει από το χειμώνα ότι, ότι συνεχίζει και συμβαίνει καθημερινά. Μάλιστα. Τις τελευταίες ημέρες ναι. έχουμε πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Δηλαδή. Μόλις προχθές επιχείρησαν από τον Εύρο και μόνο ναι. να μπουν στην Ελλάδα 1.500 παράτυποι μετανάστες. Κύριε Θεοδωρικάκο, αυτό είναι βόμβα το οποίο μέσα, λέτε τώρα. Μέσα σε ένα 24 ώρο Μάλιστα. και κυρίω βραδινές ώρες ναι. επιχείρησαν να μπουν στην Ελλάδα 1.500 μετανάστες. Δηλαδή τους φέρανε από την Τουρκία μπροστά. Οργανωμένα συμφέροντα Μάλιστα. τους φέρνουν την ίδια χρονική περίοδο τις τελευταίες μόλις ημέρες έχουμε συλλάβει 60 διακινητές λαθρεμπορίου ελπίδας αυτών των ανθρώπων. 60 άνθρωποι συνελήφθησαν ξένοι Μάλιστα. και οδηγούνται στην δικαιοσύνη Μαι. γιατί είχαν στημένα κυκλώματα και επιχειρήσεις να φέρουν αυτούς τους ανθρώπους παρανόμως στη χώρα μας. Η ίδια θέλω η Τουρκία με, δηλαδή του οθεί στα σύνορά μας. Θέλω να είμαι κύριε Αυτιά. Υπάρχει, υπάρχει μια, υπάρχει μεθοδολογία. Δηλαδή. Διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να τους βάλουν με μαζικό τρόπο. Μάλιστα. Έχει υπάρξει πλέον ο φράχτης 37,5 χιλιόμετρα. Θα μιλήσουμε αν θέλετε παρακάτω. γι' Αυτό. Η χώρα είναι πολύ καλύτερα οργανωμένη. Έχουμε πάρει όλα το τα μέτρα. Το είπε και ο κ. Χαρέλα. Και επειδή υπάρχει μια τεράστια γραμμή, 180 χιλιόμετρων, ναι. προσπαθούν οι δύο στο καλοκαίρι, που η κήτη του ποταμού το βάθο πέφτει, να οδηγήσουν του ανθρώπου σε νησίδε και θέλουν, όπω δυστυχώ θέλουν, προσέξτε το αυτό, όπω δυστυχώ το θέλουν και μερικοί από την Ελλάδα. Όχι, είναι σκληρό θέλω, αυτό. Και θέλω να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα Παρακαλώ, για αυτό σε λίγο. Και το θέλουν από την Ελλάδα. Καταρχήν, είναι προφανέ ότι ο ρόλο που μερικοί επιφυλάσσουν Προ την ελληνική αστυνομία, ναι. είναι ότι θα έπρεπε να κάνει το βαρκάρι σε αυτά τα συμφέροντα και στου λαθρομετανάστε, στου παράνομου μετανάστε, να του βάζουν σε μια τουρκική νησίδα και να πηγαίνουν εκεί οι Έλληνε αστυνομικοί να του παίρνουν και να του περνάνε απέναντι στην Ελλάδα. Ποιο εννοείται, ας, ε, ας ε, σταματήσουν... κύριε Υπουργέ. Ναι. Α σταματήσουν να ονειρεύονται ναι. ότι θα ανοίξουμε τα σύνορα και θα τα κάνουμε ξέφραγο αμπέλι. Α πάψουν να το πιστεύουν. Οι Τούρκοι, καταρχήν, θεωρώ ότι το έχουν αντιληφθεί. Ναι. Και απλά στείλουν διάφορες τέτοιες περιπτώσεις από καιρού εις καιρών. Αλλά αυτό που θέλω σήμερα να σας πω είναι ξεκάθαρο. Τι. Η συγκεκριμένη νησίδα ναι. στον Εύρο ναι. για την οποία έγινε τόση συζήτηση. Μάλιστα. Με επίσημο έγγραφο του Γενικού Επιτελείου αυτό είναι. του Ελληνικού Στρατού. Λέει το οποίο, το οποίο παρακαλώ και προκαλώ τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει κατάθεση εγγράφων στη Βουλή. Μάλιστα. Το έγγραφο αυτό του Γενικού Επιτελείου Στρατού λέει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι οι συντεταγμένε τη συγκεκριμένη νησίδα είναι εκτό ελληνική επικράτεια και βρίσκονται σε τουρκικό έδαφο. Αυτό τι, θα το φέρετε τι στη Βουλή. Λοιπόν, εν, αυτό θα κατατεθεί φυσικά, στη Βουλή. Φυσικά. Να είναι ει γνώση των πάντων. Εμεί μιλάμε με αλήθειε. Ωραία, ποιο εγκαλείται σήμερα. Θα σα πω συγκεκριμένα. Και μόνο με αλήθειε. Ναι. Και συνεπώ, ο κύριο Τσίπρας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πρέπει σήμερα να τοποθετηθεί ξεκάθαρα εάν σέβεται και αποδέχεται αυτό που λέει η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.